του Μανιατακίου Ιδρύματος, κύριε Λιμενάρχα, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής και της Εμβληματικής Κορώνης, πρέσβυρας της Μεσογειακής Διατροφής για την Ελλάδα, έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω σε μια ιδιαίτερο σημαντική συνάντηση στο 4ο Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής. Κυρίες και κύριοι, η Μεσογειακή Διατροφή είναι μια ζωντανή πολιτισμική κληρονομιά, γεμάτη μνήμες, χρώματα, αρώματα και γεύσεις, που η κοινωνικότητα και το μοίρασμα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της. Η Μεσογειακή Διατροφή, με απλά λόγια, σημαίνει τη διαδικασία που μαγειρεύουμε το φαγητό μας από αγνά υλικά που φέρνουμε από τα χτήματά μας. Σημαίνει τραπέζα που κάνουμε στους φιλοξενούμενούς μας, τα οποία πολλές φορές από απλά γεύματα καταλήγουν σε γλέντια με επιτραπέζια τραγούδια. Από το μάζεμα των ελιών, όταν όλη η οικογένεια βοηθάμε στη συγκομιδή του πιο πολύτιμου αγαθού που μας παρήχε απλόχερα η φύση του ελαιολάδου. Από τα γέλια και τις χαρές που τυλίγουν την προετοιμασία ενός γάμου ή μιας θρησκευτικής γιορτής, όταν φτιάχνουμε τις κουλούρες και τις δίπλες, και τις ιστορίες που μας εξιστορούν οι μεγάλοι στις αυλές, βραδιές σαν και την απόψινή. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που κάθε μέρα συνειδητοποιώ ότι όλοι μας, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, συνεχίζουμε να τηρούμε όλα αυτά τα έθιμα. Μέσα από το Φεστιβάλ της Μεσογειακής Διατροφής, κρατάμε σε επαγρύπνηση όλο τον κόσμο που σιγά σιγά μαθαίνει για την κληρονομιά αυτή, αφού διαδίδεται πλέον παντού στον πλανήτη μας. Εύχομαι λοιπόν αυτές τις μέρες να πάρετε όλη μια γεύση από τη μεσογειακή μας παράδοση και να δώσουμε υπόσχεση, μικρή και μεγάλη, στη συνέχισή της. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλείται ο κύριος Δήμαρχος Πύλου Νέστερος, κύριος Δημήτρης Καφαντάρης, να απευθύνει χαιρετισμό. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχο. Θα μας στείλει στο mail μια φωτογραφία από αυτές τις ωραίες που έβγαλε. Εντάξει. Μιλάμε. Ναι. Μετά την Πελαγία, τι μπορείς να πεις τώρα. Κύριε Μανιατάκη, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν μετά από μία γυναίκα παίρνει το βήμα, πάντα έχει να πεις κάτι άλλο και πάντα λιγότερα. Γιατί από βόγη της είναι όλο το συνέδριο. Ερευσιμότατε, κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κυρία Λιφέρη, κύριε Μαντά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, φίλε Δήμαρχε του Σεσάουε, του Μαρόκου, κύριε Λιμενάρχα, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοδιοικητικοί, δημοτικοί σύμβολοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδρε κοινοτήτων, κύριε Μανιατάκη, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σήμερα σας καλωσορίζω στο Δήμο μας. Στο Δήμο Πύλου Νέστορος, όπως η ιστορία τον έχει πλέον βαφτίσει. Και φυσικά στην πάντα όμορφη ιστορική μας Κορώνη. Σε ένα τόπο γεμάτο φυσικές ομορφιές, ιστορία, μνήμης, πολιτισμό και αξίες. Βρισκόμαστε στο προαύλιο ιερό χώρο της Παναγιάς της Ελεήστριας, πολιούχο και προστάτηδα της Κορώνης. Και να ξέρουν και οι ξένοι ότι είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή, το σημείο αυτό. Με ιδιαίτερη τιμή λοιπόν σας καλωσορίζω στο 4ο Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής στην Κορώνη, η οποία μαζί με το Σιλέντο της Ιταλίας, τη Σόρια της Ισπανίας, του Σεσάουεν του Μαρόκου, σύμφωνα με την από 16 Νοεμβρίου του 2010 απόφαση της UNESCO, καθώς και τον αγρό της Κύπρου, την Ταβίρα της Πορτογαλίας, τα νησιά Μπρακ και Χβάρ της Κροατίας, σύμφωνα με την παρήθμου 4 Δεκεμβρίου του 2013 απόφαση της UNESCO,
αλλά κηρύχθηκαν ευγηματικές κοινότητες. Οι 7 αυτές κοινότητες τιμάμε την απόφαση της UNESCO να εγγράψει στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας τη μεσογειακή διατροφή και θεωρούμε τους εαυτούς μας θυματοφύλακες. Φέτος συναντιόμαστε και πάλι στην Κορώνη για να ελοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να πραγματοποιήσουμε το 4ο φεστιβάλ μεσογειακής διατροφής. Η παρουσία σας όλων εδώ αποδεικνύει ότι επικροτείτε και υποστηρίζετε την προσπάθειά μας για τη διαφύλαξη και προώθηση της μεσογειακής διατροφής. Το συγκεκριμένο διατροφικό μοντέλο, κυρίες και κύριοι, πέρα από τις αδιαφυσβήτητες ευεργετικές του ιδιότητες στην υγεία και στην καλοζωία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτιστική ιστορία κάθε τόπου. Με ιστορικά μνημεία και κάστρα που ανήκουν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, με φυσικό πλούτο, με μοναδικά τοπία, με αρκετές δυνατότητες μορφών εναλλακτικού τουρισμού, καταδεικνύεται η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής μας, η οποία συνιστά από μόνη της ένα μοναδικό πολιτιστικό φαινόμενο, ικανό να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, η μεσογειακή διατροφή είναι στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία με το πέρασμα των χρόνων και των αιώνων έχει διαφυλαχθεί και μεταλαμπαδευτεί από γενιά σε γενιά με ευλάβεια. Είναι άλλωστε αποστολή όλων μας να διαδώσουμε σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις νεότερες γενιές το διατροφικό αυτό μοντέλο, τις αξίες των πλούτων της μεσογειακής γαστρονομίας, τα ήθη, τα έθιμά μας, καθώς και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Πριν από κάθε μας δράση, λοιπόν, έχουμε στο μυαλό μας ότι η Ελλάδα είναι το κέντρο του πολιτισμού και της ιστορίας. Η έννοια πολιτισμός, άλλωστε, ξεκίνησε από εδώ. Φίλες και φίλοι, στην πολύ δύσκολη συγκυρία την οποία έχει βρεθεί η χώρα μας, αλλά και πολλές ακόμα χώρες, η προσπάθεια τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας δείχνει πιο επιβεβλημένη από ποτέ. Η μεσογειακή διατροφή είναι ένας άειλος θησαυρός που μπορεί να αποβεί από μηχανής θεός στην αναπτυξιακή προοπτική και ανασυγκρότηση όλης της περιφέρειας. Με κατάλληλες ενέργειες υποστήριξης από τους τοπικούς φορείς αλλά και από την πολιτεία, τα ωφέλη μπορεί να είναι πολλαπλά και σημαντικά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσω του δικτύου των εμβληματικών κοινοτήτων θα οδηγηθούμε στην ανάδειξη των τοπικών καλλιεργειών, στην τόνωση των ήδη υπαρχόντων μονάδων αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και ιδιωτικών μονάδων και στη δημιουργία νέων, στην ανάπτυξη του τουρισμού και τελικά στην οικονομική ανάπτυξη κάθε περιοχής. Η συνεργασία των 7 κοινοτήτων μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιοχές, δημιουργώντας ένα μύθο για τον κάθε τόπο και ένα brand name για τα προϊόντα του. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό θα πρέπει να παίξουν η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή και δημοτική, και οι φορείς της χώρας, τα υπουργεία, αλλά και οι φορείς του τόπου. Όραμά μας, η ενδυνάμωση του ρόλου και της συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα των εμβληματικών κοινοτήτων, η κοινή στρατηγική για τη διαφύλαξη και ανάδειξη και προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο του αγαθού της μεσογειακής διατροφής και μέσω αυτού του πολιτισμού μας. Πρόσφατα μάλιστα, ο Δήμος μας, ο Δήμος Πύλου Νέστορος, υπέγραψε συνθήκη εδαφικής συνεργασίας με τον Δήμο της Πόλικα της Ιταλίας, με σκοπό την προώθηση των σχέσεων και των πολιτιστικών, επιστημονικών και οικονομικών ανταλλαγών, μέσα από την ενίσχυση των ανταλλαγών και των κοινών δραστηριοτήτων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, μέσω της χρηματοδότησης και της συμμετοχής του σε ιδρύματα, με διάφορες μορφές του συνεταιρίζεστε και προγράμματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό της αγαστής
διασυνοριακής συνεργασίας. Φίλες και φίλοι, όλοι εσείς οι συμμετέχοντε σήμερα στο 4ο Φεστιβάλ Μεσογειακής Διατροφής θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε και να γευτείτε τοπικά προϊόντα και εδέσματα. Σε τούτον εδώ τον τόπο που χιλιάδες χρόνια καλλιεργείται η κοροκαίικη ποικιλία ελιάς με ένα πραγματικά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο γνωστό πλέον παγκοσμίως ως πράσινος χρυσός, όπου για ακόμα μια φορά σε πρόσφατη μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Φιλαδέλφεια της Αμερικής διαπιστώθηκε ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο βοηθά στη διατήρηση της μνήμης, ενώ μειώνει τις αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω καταρχήν τον Δήμαρχο και φίλο τον Μοχάμε του Τεσιάνη, τον Δήμαρχο του Τεσάουεν του Μαρόκου, ο οποίος για πολλωστή φορά βρίσκεται εδώ κοντά μας, και πρόεδρο παράλληλα των Άραβων Μεσογειακών Πόλεων. Και να τον ευχαριστήσω γιατί πριν λίγο χρονικό διάστημα ήμουν εκεί, στο Μαρόκο, στο Λαράς, καλεσμένο του σε μια πραγματικά, σε ένα συνέδριο μεσογειακών σχέσεων των Αραβικών Πόλεων, που είχα μια πραγματικά ομιλία με θέμα τις μεσογειακές συνεργασίες και για τη μεσογειακή διατροφή, και πραγματικά η φιλοξενία ήταν υπέροχη και θαυμάσια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ κατά αυτή. Το Δήμαρχο και φίλο τον Πάπη Λυσίκαπο, ο οποίος στο κάλεσμά μου να έρθει σήμερα εδώ αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά, είναι ο Δήμαρχος της Νότιας Κοινωρίας, είναι ο Δήμαρχος του Λεωνιδίου, είναι πιο γνωστό έτσι από την Νότια Κοινωρία Πάπη, που μας μιλήσει για την Τσακώνικη Μελιτζάνα. Διότι πραγματικά εδώ είχαμε να ακούσουμε καλές πρακτικές από αυτοδιοικητικούς ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα γεγονότα. Πάπη, σε ευχαριστώ. Φυσικά, Γιώργο του Λαζουρά, Δήμαρχο των Καλαβρίτων και φίλο, ο οποίος είναι εδώ για να μας ξεναγήσει στο δίκτυο πόλεων των εκλεκτών προϊόντων της χώρας, που είχαμε και εγώ μέλος του ως Δήμος, αλλά και τον Δημήτρο Διαχρήστα, τον Δήμαρχο Δομοκού και Πρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, που θα μας μιλήσει για το κατήτι, το δικό του μοναδικό προϊόν, και φυσικά όλους τους άλλους που θα συνεχίσουν, έτσι ώστε να απολαύσουμε και τις δικές τους έτσι, προοπτικές που έχουν δώσει μέσα από δράσεις στα τοπικά τους μοναδικά προϊόντα. Πού είναι να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Μανιατάκη, την Ελένη και τον Δημήτρη Μανιατάκη, για την συμβολή τους, τη συνεισφορά τους, την κοινή πορεία που έχουν αυτά τα χρόνια στο θέμα της μεσογειακής διατροφής, τη Δίκη την Ικλέζου, διευθύντρια του Ιδρύματος, και φυσικά όλους εσάς, την Περιφέρεια, την κυρία Λιφέρη, τον κύριο Μαντά, που πολλά χρόνια τώρα έχουμε κοινή πορεία στα θέματα ανάπτυξης του τόπου, αλλά και όλους σας, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι χαρά μου να είστε εδώ, χαρά του τόπου που σας φιλοξενεί, γιατί είμαστε άνθρωπος φιλόξενος, πραγματικά θέλουμε να περάσετε καλά τις επόμενες τρεις μέρες εδώ στην ιστορική Διαμαντική Κολονία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.